σας ορίζουμε στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας για Δήμαρχος Νέας Σμύρνης του Γιώργου Λαρίση και της Δημοτικής Παράταξης Πρωτοβουλία για τη Νέα Σμύρνη. Σήμερα αισθανόμαστε χαρά που είστε όλοι εδώ μαζί μας για το ξεκίνημα μιας πραγματικά νέας και ελπιδοφόρας προσπάθειας, η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα στεφθεί από απόλυτη επιτυχία. Θα καλέσω στο βήμα να προλογίσει τον υποψήφιο δήμαρχο, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωστή Χατζηδάκη, για τον οποίο πιστεύουμε ότι τα γνωρίζετε όλα. Την πορεία του στην ΟΝΕ, στην Ευρωβουλή, στη Νέα Δημοκρατία, την επιτυχημένη προσφορά του σε κομβικά υπουργεία, τη μεταρρυθμιστική του διάθεση και την πίστη του στις πολιτικές συνενέσεις και συνθέσεις. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω προσωπικά, επειδή είχα την τύχη να υπηρετήσω μαζί του, ότι είναι ένας άνθρωπος γλυκός, με μεγάλο ήθος, σταθερός στις αξίες του, ένας άνθρωπος με χιούμορ και πλέον ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Λοιπόν, αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι την κυρία που με προλόγησε προηγουμένως την έχω παντρέψει στις 20 Μαΐου του 2018 με τον Γιώργο Λαρίση. Ήταν και οι δυο στο γραφείο μου, η ίδια από το 2007 από μικρό παιδάκι, και ο Γιώργος από το 2012, εκεί γνωρίστηκαν, εκεί επλάκη το ειδήλιο και γι' αυτό το λόγο με κάλεσαν και ως κουμπάρο, διότι ήμουνα ο υπέτειος για ό,τι του συνέβη. Άρα, παρότι εγώ το έχω δηλώσει, δεν πάω σε αυτές τις δημοτικές εκλογές σε καμιά συγκέντρωση σαν τη σημερινή, έχω κάνει μία και μοναδική πρώτη και τελευταία εξαίρεση, και η εξαίρεση είναι για τη σημερινή συγκέντρωση για την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Γιώργου Λαρίση στη Νέα Σμύρνη. Αντιλαμβάνεστε ότι το ξέρω πολύ καλά, γνωριζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και έχω παρακολουθήσει και την πορεία του συνολικά. Στο γραφείο μου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ήταν σύμβουλος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας. Έχει ασχοληθεί ειδικά με το θέμα της απλούστευσης των αδειοδοτήσεων και από εκεί τον γνώρισε και η Παγκόσμια Τράπεζα, και όταν έφυγα εγώ από το Υπουργείο, η Παγκόσμια Τράπεζα αποφάσισε να κάνει μια συνεργασία μαζί του, τι έχει υπάρξει συνεργάτης και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά ο Γιώργος έχει μια μακρά πορεία στα δημόσια πράγματα. Ήταν ονεδίτης, το λέω για τους νεοδημοκράτες και τους ονεδίτες που είναι σήμερα σε αυτή τη συγκέντρωση, από 18 χρονών στην ΟΝΕΔ. Ήτανε παρόν στα κομματικά πράγματα της Νέας Σμύρνης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας της Β1 Νομαρχιακής Επιτροπής. Και φυσικά έχει μια 15ετή πορεία στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 40 χρονών, αλλά από 25 χρονών δουλεύει στις επιχειρήσεις ως σύμβουλος επιχειρήσεων για θέματα ΕΣΠΑ, για θέματα αναδιάρθρωσης και εξυγχρονισμού των επιχειρήσεων. Και τα τελευταία χρόνια, για όσους δεν το ξέρουν, δουλεύει σε περιβαλλοντικά projects στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Έχει δουλέψει και ταξιδέψει στο πλαίσιο της δουλειάς του σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Είναι ένας άνθρωπος που για 40 χρονών μπορεί να πεις ότι έκανε πράγματα που κάνει κάποιος άλλος σε μια ολόκληρη καριέρα και ίσως και παραπάνω. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα είναι ένας καλός δήμαρχος για τη Νέα Σμύρνη. Γιατί συνδυάζει τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι νεοσμυρνιώτης, εκ γενετής, εδώ γεννήθηκε, εκ συστήματος,
έχει ασχοληθεί με τη Νέα Σμύρνη και εκπεπιθήσεως αγαπάει τη Νέα Σμύρνη και θέλει να προσφέρει στη Νέα Σμύρνη. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί έχει πλούσια εμπειρία από τον ιδιωτικό τομέα, είναι πετυχημένος στην καριέρα του στις επιχειρήσεις. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί έχει εμπειρία του δημόσιου τομέα. Ξέρει τα θέματα της δημόσιας διοίκησης, πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις, πώς αντιμετωπίζονται τα θέματα που προκύπτουν κάθε μέρα στα Υπουργεία. Αποφάσισε λοιπόν να κάνει αυτό το βήμα με το συνδυασμό του και να υπηρετήσει τη Νέα Σμύρνη. Και χαίρομαι σήμερα που σε αυτή την πρώτη συγκέντρωση είστε όλες και όλοι εσείς εδώ πέρα. Νεοσμυρνιώτες που επίσης αγαπάτε τη Νέα Σμύρνη και στηρίζετε με την παρουσία σας σήμερα και με την ψήφο σας αύριο το Γιώργο Λαρίση και την πρωτοβουλία του για τη Νέα Σμύρνη. Ξέρω, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ξέρω ότι στο συνδυασμό του θα είναι πολλοί νεοσμυρνιώτες και νεοσμυρνιώτισες που κατεβαίνουν για πρώτη φορά και θέλουν και αυτοί να βάλουν το πετραδάκι τους στη Νέα Σμύρνη για να κάνει η πόλη σας βήματα μπροστά προς την κατεύθυνση της Ευρώπης, προς την κατεύθυνση μιας σύγχρονης πόλης που δεν θα έχει να δουλέψει, να ζηλέψει αντίστοιχες ευρωπαϊκές πόλεις σε οποιοδήποτε τομέα. Και πιστεύω πραγματικά ότι η προσπάθειά σας θα πάει καλά, γιατί είδα τόση ώρα που είμαι εδώ πέρα τον ενθουσιασμό και την πίστη στα μάτια σας. Κατάλαβα πως όλες και όλοι δεν είστε εδώ πέρα από ένα κομματικό καθήκον, επειδή απλώς είσαστε νεοδημοκράτες, αλλά επειδή πιστεύετε στον Γιώργο Λαρίση και επειδή αγαπάτε τη Νέα Σμύρνη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, είμαι βέβαιος πως η προσπάθεια θα πάει καλά και πως τις δημοτικές εκλογές εδώ στη Νέα Σμύρνη ο Γιώργος Λαρίσης και ο συνδυασμός του θα έχουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Γιώργος Λαρίσης για δήμαρχος στη Νέα Σμύρνη. Συμφωνώ και παυξάνω. Να είσαι καλά, Καθίστε. Να είσαι καλά. Εσύ μιλάει και καλά. Εγώ μιλάω από το χιλόφωνο. Άρα... θα το δώσω. Αγαπητέ Κωστή, Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια. Και τα καλά λόγια εγώ τα αντιμετωπίζω ως πρόκληση και μεγάλη ευθύνη για να μπορέσω να ανταποκριθώ ακόμα περισσότερο και για όλα όσα λέγονται για μένα, αλλά και για τη Νέα Σμύρνη. Πολύ γρήγορα θα καλέσω άλλους 2-3 ανθρώπους πάνω να πούνε ένα σύντομο χαιρετισμό. Θα σπάσω λίγο το πρωτόκολλο, επειδή ξέρω ότι ο Δήμαρχος Καλλιθέας, ο κ. Κάρναβος, έχει και εκείνος πάρα πολλά πράγματα να κάνει, οπότε τον καλώ ένα λεπτό να μιλήσει. Γιώργο, αγαπητές φίλες και φίλοι, αγαπητοί βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, κύριε Αντιπρόεδρε, βρίσκομαι με μεγάλη χαρά και με μεγάλη συγκίνηση στο ξεκίνημα αυτό του Γιώργου του Λαρίση. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό μια πόλη αγαπημένη για μας την Καλλιθέα, μια συγκρού μας χωρίζει, πολλά μας ενώνουν, να κάνει μια επανεκκίνηση με έναν νέο δυναμικό άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, με ένα αγωνιστή που έχουμε μοιραστεί και κοινούς αγώνες, με μια διαφορά χρονικής φάσης, αλλά και που χρειάζεται να βάλει μπροστά τη Νέα Σμύρνη για τη νέα εποχή. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, έχει πρακτική έννοια. Σε μια περίοδο που οι πόλεις μετατρέπονται σε έξυπνες πόλεις, θα πρέπει οι δήμαρχοι να μπορούν να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις. Και νομίζω ότι ο Γιώργος θα κάνει ένα πολύ δυναμικό ξεκίνημα και απευθυνόμενος προς τους
αγαπητούς φίλους της Νέας Μύρνης, πολλούς τους ξέρω και καμιά τριακονταετία εδώ και περισσότερο, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι αν το πιστέψετε όλοι μαζί, ο Γιώργος το πιστεύει, το αποτέλεσμα θα σας εκπλήξει. Ο Γιώργος, ο Λαρίσης, η Νέα Σμύρνη μπορούν να κερδίσουν τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Γιώργο, ολόψυχα, καλή επιτυχία, να είσαι καιρός. Ως πρεσβύτερη και πιο έμπειρη στα κοινοβουλευτικά στο νότιο τομέα, καλώ την κυρία Άννα Καραμαλή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, Γιώργο μου, από τη στιγμή που έχεις τη ΦΕΗ, έχεις κερδίσει, έχεις πάρει αέρα, πώς να το πω. Είναι δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, σύζυγος, μητέρα, νομίζω, τα συγχαρητήριά μου, ΦΕΗ. Δεν έχω παρόλο. Από εκεί και πέρα, όλοι γνωρίζουμε τη σχέση σου με τον Κωστή, τον Χατζηδάκη, την Κουμπαριά, αλλά και τη στενή φιλία που σας έδαινε και σας δένει και θα σας δένει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά πιστέψτε μας, ποτέ, μα ποτέ, δεν έσταξε δηλητήριο, χολή για κανέναν βουλευτή. Μας είχε όλους μία αγκαλιά και αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είναι ένας άνθρωπος αυτοδημιούργητος που ξέρει πώς βγαίνει το 10 ευρώ και το 50 ευρώ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να καταλάβει και τις ανάγκες των πολιτών της Νέας Σμύρνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτο και επίσης σημαντικό είναι ότι είναι γνώστης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που σημαίνει ότι μπορεί να φέρει στη Νέα Σμύρνη χρήματα και έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Δηλαδή είναι μπροστά. Πέμπτον, έκτον, έβδομον, δεν θα βάλω αριθμούς, είναι ένας νέος άνθρωπος. Και τι θέλουμε κάθε φορά στον τόπο μας? Θέλουμε έναν άνθρωπο να είναι γνώστης, βαθύς γνώστης των προβλημάτων. Τα γνωρίζει τα προβλήματα, έχει αυτοδιοικητική παρουσία. Τι άλλο θέλουμε? Να μπορεί να δίνει λύσεις στα προβλήματα, άμεσα λύσεις, γρήγορες λύσεις. Αυτό το χάρισμα το έχει, έχει και δάσκαλο τον Κωστή τον Χατζηδάκη. Μαθαίνει, έχει μάθει πάρα πολλά και θα μάθει ακόμα περισσότερα. Τι άλλο χρειάζεται? Να είναι καλός άνθρωπος. Να αισθάνεται τον πόνο. Πραγματικά να τον αισθάνεται. Αυτό το έχει ο Γιώργος, ο οποίος με τιμά με τη φιλία του όλα αυτά τα χρόνια και τον ευχαριστώ και με ευγνώμων. Και επίσης, κάτι τελευταίο, είναι η ομάδα που μετράει, γιατί οι ομάδες γράφουν ιστορία, δεν γράφει ένας μόνο. Και έχει κοντά του καταξιωμένα στελέχη, αλλά και νέα παιδιά που είναι επαγγελματίες, που δουλεύουν, που έχουν πέρασμα στην κοινωνία, που σφίγγουν χέρια, που γνωρίζουν τα προβλήματα και είναι έτοιμοι όλοι να δουλέψουν σαν μια ομάδα όλοι μαζί. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου καλή επιτυχία. Όλοι θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, όλοι οι βουλευτές, οι υποψήφοι, η κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά. Όλοι μαζί θα δώσουμε αυτόν τον έντιμο αγώνα που μόνο εμείς ξέρουμε να το δίνουμε, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, για σένα, γιατί το αξίζει πραγματικά. Θα είστε όλοι καλά. Και για να τη ρίξουμε την τάξη και να καλέσουμε και τον κύριο Θεοχάρη που γνωριστήκαμε πρόσφατα και έχει πυκνώσει τις τάξεις μας. Αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλες ικανότητες. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Χαίρομαι που βλέπω τόσους πολλούς ανθρώπους που ήρθατε να στηρίξετε τον Γιώργο Λαρίση. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να συμβολήσει πολλά πράγματα. Τι χρειάζεται η χώρα, τι χρειάζεται η περιοχή, τι χρειάζεται ο Δήμος. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα ανάπτυξη και χρήματα, ξένες άμεσες επενδύσεις. Αυτό ξέρει, αυτό σπούδασε, αυτό δουλεύει και οι ξένες άμεσες επενδύσεις για ένα Δήμο είναι το ΕΣΠΑ, είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να αλλάξουν και μέσα σε μια τετραετία και μέσα σε δύο τετραετίες, του το εύχομαι, την όψη μιας πόλης. Είναι όμως και ένας άνθρωπος και ένας υποψήφιος, ένας πολιτικός που συμβολίζει την ανατροπή, την ανανέωση, η οποία όμως δεν πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει με σχέδιο, με όραμα, με τόλμη, με ευαισθησία. Όλα αυτά υπάρχουν στον Γιώργο Λαρίση, υπάρχουν στην ομάδα του, το ξέρετε, γι' αυτό είστε εδώ, είμαι σίγουρος. Η δουλειά σας, η δουλειά όλων μας είναι να τρέξουμε, να το μάθουν και οι υπόλοιποι συμπολίτες, συνδημότες στη Νέα Σμύρνη, ώστε το Μάιο, που είναι άνοιξη,
επιτέλους με τον Γιώργο Λαρίση να ανθίσει Νέα Σμύρνη. Και αν υπάρχει μία στο εκατομμύριο, φυσικά χτύπα ξύλο, να τσακωθούν τα παιδιά και να ρίξουν όλο το φταίξιμο εδώ στον Αντιπρόεδρο, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο με δήμαρχο τον Γιώργο Λαρίση να ρίξει Νέα Σμύρνη φταίξιμο, γιατί θα είναι ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος και αυτή την τετραετία και την επόμενη στο έτος. Να σε καλά. Να σε καλά, πάντως να ξέρεις ότι δεν πρόκειται να τσακωθώ ούτε μία στο εκατομμύριο με τη γυναίκα μου. Και πριν καλέσω στο βήμα την κυρία Νάνου για να απευθύνει την υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος για να απευθύνει ένα μήνυμα από τον κύριο Πατούλη, να πω και δύο λόγια για κάποιους άλλους υποψηφίους βουλευτές και ανθρώπους που μας τιμούν σήμερα. Θα ξεκινήσω όπως σας βλέπω. Βλέπω τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη. Ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης εκπροσωπεί τη νέα γενιά και πλέον είναι ανακοινωμένος υποψήφιος βουλευτής και σήμερα ταιριάζει στο περιβάλλον, γιατί είναι και αρκετοί νέοι άνθρωποι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Βλέπω τον Τάσο τον Γαϊτάνη. Ο Τάσος Αγαϊτάνης, γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι πρόσφατα, ανακοινωμένος υποψήφιος βουλευτής και αυτός στο νότιο τομέα, μας στήριξε από την αρχή, γνωρίζει την περιοχή ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας όλα αυτά τα χρόνια και με μεγάλη εμπειρία, και σίγουρα θα είναι κοντά μας και λόγω εντοπιότητας αλλά και λόγω φιλίας. Βλέπω την κυρία Ντόρα πάλι. Και... φυσικά μας κάνει τιμή και η κυρία Φάνη πάλι Πετραλιά, η πρώην υπουργός, που δεν χρειάζεται να πω τίποτα για εκείνη, τα γνωρίζετε όλα. Θα πω όμως για την κυρία Πάλι, την Ντόρα. Θα τη βλέπετε και από αυτά που κάνει και αναρτά και στο διαδίκτυο. Η εμπειρία της και η ενασχόλησή της με τα κοινωνικά δρόμενα είναι μεγάλη και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Και τώρα πιστεύουμε ότι θα πάει καλά και θα προχωρήσει. Η κυρία Ράπτη, η Ζωή Ράπτη. Ήμουν αναπληρωτής της. Η κυρία Ζωή Ράπτη είναι, κατεβαίνει υποψήφια στο Βόρειο τομέα. Θα μου πείτε τι κάνει εδώ. Είναι πολύ φίλη μου και ήμουν αναπληρωτής της στη Γραμματεία Σχέσεων Κοινωνίας Κόμματος. Εξελίχθηκε όμως αυτή η συνεργασία και πλέον γίναμε φίλοι. Η Ζωή στο Βόρειο τομέα, όσοι τη γνωρίζουν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και στο Δήμο Ψυχικού που ασχολούτο, οπότε έχει εμπειρία στα δρόμενα αυτά, αλλά και στην ανάπλαση του όρους εκεί στο Γαλάτσι και σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, και τώρα είναι στις επάλξεις και τρέχει κάθε μέρα σε όλους τους πολλούς δήμους. Είναι ο κύριος Καλιάνος. Ήταν και εκείνος αναπληρωτής γραμματέας στο κόμμα και εκείνος σήμερα είναι μαζί μας και είναι υποψήφιος βουλευτής επίσημα. Σήμερα έκανε καλό καιρό. Καλό ήταν αυτό. Θα καλέσω λοιπόν τη Δήμητρα την Άννου και στη συνέχεια θα πω και για 5-6 ακόμα άνθρωπους που αναγνωρίζω. Δήμητρα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ. Είστε καλά, καλημέρα. Κλήθηκα λοιπόν σήμερα να εκπροσωπήσω τον Γεώργιο Πατούλη και να μεταφέρω ένα σύντομο χαιρετισμό του. Το μήνυμα πρέπει να διαβαστεί όμως, κύριε Αντιπρόεδρε, όπως ακριβώς εστάλει. Φίλες και φίλοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να σας εκφράσω την επιθυμία μου να ήμουν σήμερα εδώ κοντά σας. Δυστυχώς, ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες ευκαιρίες να γνωριστούμε, να συνομιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, είτε εδώ, είτε σε μία προσωπική συνάντηση ή επικοινωνία. Με τη δική σας υποστήριξη διεκδικώ το αξίωμα του Περιφερειάρχη για να κάνει η Αττική μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που όλοι μαζί οι πολίτες της Αττικής θα κάνουμε. Πάμε όλοι μαζί για την νίκη. Γεώργιος Πατούλης, υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, δήμαρχος Αμαρουσίου. Και επιτρέψτε μου να πω
άνθρωπος ικανός, άνθρωπος του αποτελέσματος, της δράσης, της ταχύτητας, άνθρωπος ο οποίος έχει μια κουλτούρα συνεργασίας και σύγκλησης και αν μη τι άλλο, έδωσε και μια άλλη οντότητα στο θεσμικό διάλογο με τις εκάστοτε κυβερνήσεις από τη θέση του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους και να πω και εγώ ότι είναι μια εξελικτική, μια δυναμική διαδικασία για ενασχόληση με τα κοινά από το 2006 με τη ΜΑΗ Νέα Σμύρνη, με την ψήφο και την εμπιστοσύνη της. Νιώθω την αγάπη και τη στήριξή της όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη φορά στρατεύομαι λοιπόν στη μεγάλη προσπάθεια για μια νέα αρχή για την Αττική κοντά στο Γεώργιο Πατούλη. Να είστε όλοι καλά! Με δύναμη, υγεία, προοπτική. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες σήμερα μαζί μας, Δήμητρα. Έχουμε σήμερα κοντά μας τον πολιτευτή κύριο Κονταρίδη, την πολιτεύτρια την κυρία Κελεστάθη, την πολιτεύτρια την κυρία Γλυκού Φωτεινιά, έχουμε μαζί μας την Τίτη Ντολατσή, έχουμε μαζί μας κάποιους άλλους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, τον κύριο Μπούλια τον Λευτέρη, ο οποίος είναι πολύ φίλος μας, τον κύριο Κοκκώση, τον κύριο Παπαδόπουλο από τον κεντρικό τομέα Παύλο, αντιπρόεδρο της Νομαρχιακής. Κοκκώνης, με συγχωρείτε, και τον κύριο Γκόρη και φυσικά την κυρία Μαρία Λαφογιάννη, η οποία είναι και εκείνη μέλος της Νομαρχιακής Υποψήφια Περιφερειακής Σύμβουλης. Τελευταίο λοιπόν, επίσης έχουμε και τον κύριο Αρβανιτάκη, υποψήφιο δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, κάπου είναι. Τελευταίο λοιπόν θα αναφέρω τον Μιχάλη τον Κουμεντάκο, τον πρόεδρο της Νομαρχιακής μας, ο οποίος ήταν εδώ από την αρχή κοντά μας. Και μάθαμε πλέον ότι κατεβαίνει και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Παλιό Φάλιρο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί όλοι ίσως έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα ηλιόλουστη έξω και αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε στη Νέα Σμύρνη είναι αυτό τον ήλιο να το μεταφέρουμε στα πολιτικά δρόμενα. Αυτός ο ήλιος λοιπόν απ' έξω, αλλά και οι ζέσεις στις δικές σας καρδιές είναι τα συστατικά στοιχεία τα οποία θα μας προχωρήσουν μπροστά. Είναι σημαντικό μια προσπάθεια να ξεκινάει με ανθρώπους. Και γι' αυτό το λόγο εσείς, η πρώτη μαγιά που ήρθατε εδώ σήμερα, αλλά και άλλοι πολλοί που μας στηρίζουν και έχουν δηλώσει, θα τραβήξουμε μπροστά αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Όταν ξεκινήσαμε σε ένα τοπίο εδώ στη Νέα Σμύρνη, όπου η παράταξή μας είναι πολυδιασπασμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν πίστευαν, δεν ένιωθαν ότι θα γίνει κάτι μεγάλο. Όμως σιγά σιγά η προσπάθειά μας μεγαλώνει. Και αυτό φαίνεται και από τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους που ανακοινώνουμε, φαίνεται και από τους ανθρώπους που σιγά σιγά έρχονται κοντά μας, μιλάνε με μας, μιλάνε για εμάς. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Αλλά θα πει κάποιος, για ποιο λόγο η Νέα Σμύρνη έχει ανάγκη από μια προσπάθεια σαν και εμάς. Σίγουρα η Νέα Σμύρνη δεν έχει πια ανάγκη από προσπάθειες οι οποίες είναι εγωιστικές, οι οποίες είναι προσπάθειες ενός ανθρώπου ή έστω κάποιων ανθρώπων, αλλά προσπάθειες που έχουν ένα περίγραμμα προσωπικό. Ήδη αυτό έχει καλυφθεί στο παρελθόν και στη Νέα Σμύρνη αλλά και σε άλλους δήμους από πάρα πολλούς υποψηφίους. Άλλοι πέτυχαν, άλλοι απέτυχαν. Αυτό που έχει ως ανάγκη η Νέα Σμύρνη είναι μια προσπάθεια με ιδεολογικό στίγμα, με χαρακτηριστικά συγκεκριμένα που δεν αποκλείουν όλους τους πολίτες της κοινωνίας, αλλά όμως αυτά τα χαρακτηριστικά θα μας δώσουν μια ταυτότητα. Γιατί σε όλα όσα κάνουμε στη ζωή μας, για να διαρκέσουν, πρέπει να έχουν μια ταυτότητα. Χωρίς αυτή, είναι απλά προσπάθειες οι οποίες, σαν διάτοντες αστέρες, ανεβαίνουν πάνω, κάθονται μια περίοδο, μικρή ή μεγάλη, και πέφτουν. Εμείς αυτό θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
κάνουμε σήμερα ένα νέο ξεκίνημα, μια καινούργια προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή όμως, ευελπιστούμε, ότι θα διαρκέσει για πολλά χρόνια και δεν θα τελειώσει ύστερα από τη φυγή ενός ονόματος. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε παράταξη. Παράταξη διαρκής, η οποία θα μείνει για πάρα πολλά χρόνια στη Νέα Σμύρνη. Αυτή τη στιγμή η παράταξη έχει επικεφαλής εμένα, τον Γιώργο τον Λαρίση. Ο επικεφαλής όμως θεωρώ ότι είναι ο υπηρέτης της παράταξης. Μάλιστα και ο καινούριος εκλογικός νόμος, ο αναλογικός, αυτή την υπηρεσία προς την παράταξη την αυξάνει ακόμα περισσότερο. Πιθανώς παλαιότερα να έχει πολύ περισσότερη ισχύ ο δήμαρχος ή ο υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να ενώσει τους ανθρώπους και να τους κρατήσει ενωμένους και κατά τη διάρκεια της θητείας, πρέπει πραγματικά να έχει περίσσευμα καρδιάς, πρέπει πραγματικά να τους κοιτάει στα μάτια, πρέπει πραγματικά να τους λέει αλήθεια. Γιατί για κανέναν άλλο λόγο δεν θα μείνουν ενωμένοι. Βλέπετε γύρω σας ότι ζούμε σε μια περίοδο εκβιασμών, δανεικών πλειοψηφιών, διαφθοράς, βολέματος. Αυτά όλα είναι ανθρώπινες εκφράσεις. Ο μόνος τρόπος για να διορθωθούν όλα αυτά είναι να δημιουργηθεί πάλι το όραμα. Αυτό το βλέπετε και στη Νέα Σμύρνη να συμβαίνει λίγο ή πολύ. Εμείς πιστεύουμε ότι συμβαίνει επειδή έχει χαθεί το όραμα. Και ήρθαμε εδώ και ερχόμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε ξανά αυτό το όραμα. Εμείς, σε αντίθεση με άλλους, φανταζόμαστε τον εαυτό μας στη Νέα Σμύρνη 10 χρόνια μπροστά, 20 χρόνια μπροστά. Πιθανώς όχι με τους ίδιους ρόλους όλοι μας, γιατί δεν πρέπει να μένουμε στον ίδιο ρόλο. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι επάγγελμα. Δεν αξίζει κάποιος να κάτσει δεκαετίες και να σε μία θέση. Εμείς πιστεύουμε στην εξέλιξη. Φυσικά ο καθένας φροντίζει την οικογένειά του και τον εαυτό του πρώτα απ' όλα, αλλά πιστεύουμε στην εξέλιξη. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εξελίσσοντας και νέους ανθρώπους, αλλά επαναφέροντας και στην κεντρική πολιτική και ανθρώπους μεγαλύτερης ή μικρότερης ηλικίας που είχαν κάτσει στα σπίτια τους και δεν ασχολιόταν καθόλου. Δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτό το χρειάζεται όχι μόνο η Νέα Σμύρνη, αλλά το χρειάζεται και η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς να αποκλείουμε τους άλλους πολίτες που έχουν λίγο ή πολύ διαφορετικές ιδέες από μας, πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στον πολιτικό διάλογο σε κάθε επίπεδο είναι να πάμε μπροστά τις δικές μας ιδέες. Αλλά τις δικές μας ιδέες καθαρές, χωρίς να ντρεπόμαστε τι είμαστε, τι πιστεύουμε. Φυσικά απαλλαγμένες από τις γωνίες. Και αυτό είναι κάτι που μου το έμαθε και ο αντιπρόεδρος, ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι πρέπει να απαλλάσσουμε τον εαυτό μας από τις γωνίες των σκέψεών μας. Αλλά όμως πρέπει να έχουμε τις ιδέες μας καθαρές στο τραπέζι του διαλόγου. Όταν δεν είναι καθαρές, τότε τελικά θολώνει το τοπίο και όταν μαζευόμαστε όλοι μαζί, καταλήγουμε να μην υπάρχει αρχή και τέλος. Να μην υπάρχει αρχή και τέλος με τρόπο ώστε τελικά να υπάρχει διάσπαση. Διάσπαση στην κοινωνία, διάσπαση στα κόμματα. Βλέπω τώρα και τον κύριο Περδίκη, τον συνεργάτη του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Δένδιας μας στηρίζει και ήδη έχει εκφραστεί περί αυτού. Δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, είναι στην Καρδίτσα. Ποιο είναι λοιπόν το όραμά μας για τη Νέα Σμύρνη? Θεωρούμε ότι είναι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι σκυταλοδρομία. Δεν έχει γίνει τίποτα σε μια θητεία. Η πλατεία της Νέας Σμύρνης χωροθετήθηκε το 1940, όταν ήταν ακόμα εκεί το προάβλιο της Ευαγγελικής και χτίστηκε σιγά σιγά και τα μεγάλα έργα έγιναν επί Παπαθανασίου τη δεκαετία του 60. Και σιγά σιγά όλοι οι δήμαρχοι βάλαν το δικό τους πετραδάκι. Δεν μειώνουμε κανέναν. Το θέμα είναι ότι σε μια σκυταλοδρομία, και το βλέπετε αυτό στους αγώνες Στίβου, σε μια ομάδα 4 ανθρώπων στα 4% που λένε, 4x100, κάποιος πάει πιο γρήγορα, κάποιος πάει πιο αργά. Εμείς αυτό λέμε.
ότι η παρούσα διοίκηση έχει φέρει τη στασιμότητα στη Νέα Σμύρνη. Πάει πιο αργά. Πάει πολύ αργά. Έχουν αναλωθεί, ίσως γιατί και οι πολίτες, κάποιοι πολίτες να έχουν χάσει το όραμά τους, έχουν αναλωθεί σε έργα, σε κινήσεις, σε πράγματα, είτε εξυπηρετήσεων, αλλά είτε κινήσεις οι οποίες κοιτάνε μόνο την εικόνα από πάνω. Η Νέα Σμύρνη δεν είναι πόλη επισκεπτών. Η Νέα Σμύρνη είναι πόλη πολιτών. Ο επισκέπτης προφανώς θα έρθει να δει την πλατεία και θα πει «Αχ, τι ωραία είναι». Δεν θα κάτσει να εντρυφήσει στη λεπτομέρεια. Ο επισκέπτης μπορεί να βρει μια μέρα πάρκινγκ που θα έρθει. Δεν θα σκεφτεί όμως ότι ένας γονέας που πρέπει να μετακινείται με τα μάξι για να πάει το παιδί του στον Πανιόνιο, στο σχολείο, να πάει το παιδί του στις άλλες δραστηριότητες, θα πρέπει να βρίσκει συνέχεια πάρκινγκ. Και αν δεν βρίσκει θα χάνει πάρα πολλές ώρες της ζωής του. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι για να μπορέσουμε η Νέα Σμύρνη να γίνει φιλική προς τους πολίτες και όχι μόνο προς τους επισκέπτες, πρέπει να εντρυφήσουμε στη λεπτομέρεια. Και η λεπτομέρεια ποια είναι αυτή. Και θα πω μερικά παραδείγματα από αυτά, από τους άξονες του προγράμματός μας που αναπτύσσουμε. Για παράδειγμα στην ασφάλεια, που είναι ένας από τους άξονές μας. Η ασφάλεια δεν είναι μόνο να πλημμυρίσουμε την πόλη με αστυνομικούς. Η ασφάλεια για να έρθει πρέπει να έχουμε φωτοδότηση της πόλης. Χωρίς φως, ειδικά τον προηγούμενο μήνα που έβρεχε πάρα πολύ, η Άνω Νέα Σμύρνη ήταν μια περιοχή που δεν μπορούσες να περπατήσεις τα απογεύματα. Ήταν κατασκότεινη. Και φανταστείτε ότι ο ηλεκτροφωτισμός είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Άλλο παράδειγμα για τον πολιτισμό. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια αναπτύσσονται πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Άλσος και σε άλλα σημεία, κεντρικά, στις οποίες πάει ο κόσμος. Βέβαια θα πρέπει να δούμε αν είναι πολίτες ή επισκέπτες, αλλά πάει ο κόσμος. Όμως, αν κάποιος κάτσει και σκεφτεί η Νέα Σμύρνη είναι ο πολιτισμός της, είναι αυτό που αναπολούμε από τη Σμύρνη. Γιατί το αναπολούμε αυτό? Γιατί η Σμύρνη δεν έκανε μόνο μια αναμετάδοση πολιτισμού, παρήγαγε πολιτισμό. Εμείς στη Νέα Σμύρνη πια δεν παράγουμε πολιτισμό. Και πώς θα παράξουμε πολιτισμό? Θα παράξουμε πολιτισμό όταν μοιράσουμε τον πολιτισμό στις γειτονιές. Με διάφορες εκδηλώσεις που δεν είναι ανάγκη να έχουν εκατοντάδες άτομα, αλλά είναι για τους ανθρώπους της γειτονιάς. Θα δημιουργήσουμε τον πολιτισμό όταν έχουμε ανθρώπους, τα παιδιά σας, τα οποία μπορούμε να τους παράσχουμε τη δυνατότητα να πάνε σε δραστηριότητες, να μάθουν μουσικά όργανα, να μάθουν να είναι συγγραφείς, ποιητές. Και αυτούς, από κάποια στιγμή και έπειτα, αυτούς είναι που θα υμνούμε και θα μιλάμε για αυτούς. Όταν δεν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, δεν θα συνεχιστεί ο πολιτισμός. Απλά θα γίνουμε άλλο ένα αστικό προσάρτημα του Δήμου Αθηναίων κάποια στιγμή. Η Νέα Σμύρνη πρέπει να αναγεννηθεί αστικά επίσης, ένας άλλος άξονας προγράμματός μας. Για να γίνει αυτό, η Νέα Σμύρνη πρέπει να στηριχτεί στους ανθρώπους της. Η Νέα Σμύρνη δεν έχει ούτε βουνό, ούτε θάλασσα. Είναι περιτυχισμένη γύρω-γύρω από άλλες πόλεις. Και από την Καλλιθέα του κύριου Κάρναβου και των άλλων καλλιθεατών. Ο μόνος τρόπος λοιπόν για να κρατήσουμε τη Νέα Σμύρνη αυτοδύναμη, ανεξάρτητη, με πόρους, είναι να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής οι πολίτες. Γιατί μόνο τότε θα μείνουν εδώ, μόνο τότε θα πληρώνουν τους φόρους και τα τέλη, μόνο τότε θα μπορέσουν να τονώσουν τα μαγαζιά της πόλης, μόνο τότε θα μπορέσουν να στείλουν τα παιδιά τους στους συλλόγους. Είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι όμως στην καθημερινότητά τους αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και τα γνωρίζετε. Και υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, προβλήματα προσβασιμότητας. Τα προβλήματα προσβασιμότητας αυτά έχουν μια πολύ μεγάλη επίπτωση που σε εμάς είναι ένας από τους άξονες του προγράμματός μας. Τη μείωση των γεννήσεων. Εάν η Νέα Σμύρνη δεν γίνει κοιτίδα νέων γεννήσεων, ούτε οι σύλλογοι θα έχουν παιδιά, τα σπίτια δεν θα έχουν φως, θα είναι μια σκοτεινή γειτονιά με μόνο γυρεούς ανθρώπους
που θα μπορούν οι άνθρωποι, θα προσπαθούν οι άνθρωποι να τονώσουν την πόλη, αλλά μέχρι ένα σημείο. Τα μικρά παιδιά είναι αυτά που θα δώσουν τη συνέχεια. Και ο μόνος τρόπος είναι να προσελκύσουμε νέα ζευγάρια. Μπορούμε με πολλούς τρόπους να το κάνουμε αυτό, είτε με αύξηση της προσβασιμότητας, είτε ακόμα και με επιδοματική πολιτική, είτε θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια του εκλογικού αγώνα, του προεκλογικού αγώνα, είτε ακόμη με μείωση των φόρων και τελών. Για ποιο λόγο άλλωστε να έχουμε ένα μεγάλο ταμείο στο Δήμο, όταν οι άνθρωποι μας έχουν ανάγκη. Και έχουν ανάγκη για να πορευθούν, όχι μόνο για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν της καθημερινότητας. Σίγουρα έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά όλες τις τελευταίες δεκαετίες σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Θα σας πούμε εμείς πώς το αντιμετωπίζουμε. Εμείς αντιμετωπίζουμε την κοινωνική αλληλεγγύη σαν μια πορεία στο βουνό προς την κορφή. Ο πρώτος από τον τελευταίο δεν είναι ποτέ στο ίδιο βήμα. Όμως, όποιος έχει κάνει πορεία προς το βουνό, προς την κορφή, θα το έχουν πει οι εκπαιδευτές ότι ο πρώτος από τον τελευταίο πρέπει να έχει συγκεκριμένη απόσταση μέγιστη. Δεν μπορείς τον τελευταίο να τον αφήσεις πίσω, γιατί αν πάθει κάτι δεν θα μπορέσεις να τον προστατεύσεις. Εμείς λοιπόν το όραμά μας είναι αυτό. Προφανώς δεν μπορούν όλοι να έχουν το ίδιο βήμα και το περίσσευμα καρδιάς των πρώτων είναι αυτό που δίνει στους τελευταίους τη βοήθεια για να πάνε πιο γρήγορα. Τέλος, εμείς θεωρούμε ότι η Νέα Σμύρνη πρέπει να γίνει επιχειρηματικός πόλος. Μια πόλη η οποία καλώς ή κακώς στις τελευταίες δεκαετίες υψώθηκε με μεγάλες πολυκατοικίες, ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να κρατήσει εδώ τον κόσμο και να έχει δουλειές είναι να δημιουργηθούν τοπικές επιχειρήσεις. Για να γίνει αυτό λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να είναι ζητιάνοι του Δήμου, να παρακαλούν για μια άδεια, πολεοδομική ή κάτι άλλο. Πρέπει οι επιχειρήσεις να είναι αυτές που καθοδηγούν το Δήμο. Η επιχειρηματικότητα δεν στείνεται από τις δημόσιες αρχές. Η επιχειρηματικότητα στείνεται από τους επιχειρηματίες. Προφανώς όλοι μέσα σε ένα πλαίσιο. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το όραμά μας. Θεωρούμε ότι και με τους νέους ανθρώπους που έχουμε θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε και να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά θα αναλύσουμε κάθε λεπτομέρεια, αλλά δεν θα επιδοθούμε, να ξέρετε, σε πολύλογες θεωρητικές αναπτύξεις δεδομένων οι οποίες δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Τα πράγματα είναι απλά. Είναι πάρα πολύ απλά. Ένας Δήμος για να λειτουργήσει θέλει πόρους. Ένας Δήμος για να λειτουργήσει θέλει ευτυχισμένους ανθρώπους. Όλους και όχι μόνο τους φίλους μας. Κανένα δέντρο που είναι μπροστά από το σπίτι το δικό μου δεν είναι πιο σημαντικό να κοπεί από ένα δέντρο ενός άλλου πολίτη μπροστά. Εγώ σας ζητώ και τελειώνω σε λίγα λεπτά, σας ζητώ να πάρετε αυτόν τον αγώνα προσωπικά. Για μένα αυτός ο αγώνας είναι προσωπικός. Γιατί όταν, για παράδειγμα, σκέφτομαι τα προβλήματα προσβασιμότητας, σκέφτομαι ότι δεν μπορώ με το καρότσι να πάω στην πλατεία ή σε άλλο ελεύθερο χώρο με το παιδί μου, γιατί πρέπει να περπατάω την άσφαλτο. Όταν το βλέπω αυτόν τον αγώνα προσωπικά, γιατί βλέπω ότι πλέον δεν μπορούν τα παιδιά να βγουν έξω και να παίξουν, είτε για λόγους ασφάλειας, όχι μόνο ασφάλειας εγκληματικότητας, αλλά ασφάλειας και με τα αυτοκίνητα. Η Νέα Σμύρνη σε κάποιους δρόμους βλέπετε αυτοκίνητα να τρέχουν με 80 και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό λύνεται. Υπάρχουν συστήματα ανάσχεσης και ελέγχου αυτών των συμπεριφορών. Όμως πρέπει κάποιος να θέλει να σπάσει αυγά. Να θέλει να μπει στη λεπτομέρεια. Και πρέπει οι πολίτες να το ζητάνε. Και σας καλώ εσείς να το ζητάτε και να το ζητάτε και από μας, εφόσον εκλεγούμε και είμαστε εμείς η επόμενη διοίκηση. Δεν θέλουμε να είστε μουγκοί. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Εσείς όλοι είστε ο λόγος μας. Ξέρετε, οι αρχαίοι πρόγονοί μας στην αρχαία Ελλάδα μεταδίδαν το μήνυμα με έναν τρόπο που
με τις πυρές, που τις λέγαν φρικτορίες. Οι φρικτορίες λοιπόν αυτές που ήταν πυρές στις κορφές των βουνών, μετέδιδαν το μήνυμα πάρα πολύ γρήγορα, σε σημείο που έχει γραφτεί σε πάρα πολλούς αρχαίους ιστοριογράφους και φιλοσόφους πόσο γρήγορα μεταφερόταν αυτό το μήνυμα, γιατί ήταν σε κομβικά σημεία και μετέδιδε τη φλόγα ο ένας στον άλλον. Καλό λοιπόν όλους εσάς να μεταδώσετε τη φλόγα στη γειτονιά σας. Αυτή τη φλόγα που πιστεύουμε να σας ανάψαμε σήμερα. Και θέλω να δώσω και ένα μήνυμα σε σχέση με το φόβο. Επειδή έχω συναντήσει στο Δήμο ανθρώπους, συνδημότες μου, οι οποίοι φοβούνται να κάνουν μια νέα αρχή. Θέλω λοιπόν, αξιοποιώντας και ένα τραγούδι που λέγαμε στα ονεδίτικα και δαπίτικά μας χρόνια, εμείς θα είμαστε αντριεμένα κορμιά, αγριεμένα θεριά, θα γεννούμε στη γαλάζια μας γενιά. Θα κλείσω αναφερόμενος στους ανθρώπους που ήδη έχουν ανέβει στο καράβι μαζί μας. Υπάρχουν αρκετοί υποψήφοι, νέοι αλλά και γυραιότεροι, άλλοι με καθόλου εμπειρία και άλλοι με εμπειρία στα κοινά. Όλοι όμως έχουν εμπειρία στη ζωή τους και όλοι έχουν επάγγελμα. Και όλοι έχουν μια ειδικότητα που μπορεί να βοηθήσουν. Είτε που βλέπω μπροστά τη Μαρέτη Στασινοπούλου στις φιλοσοφικές οργανώσεις, ο Χρήστος ο Καραθανάσης στα θέματα του Πανιωνίου, ο Βασίλης ο Μιστίδης και άλλοι πολλοί, η κυρία Τσίγκα και άλλοι πολλοί που βρίσκονται γύρω μας. Αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τους τιμώ, κάθε μέρα πυκνώνουν τις τάξεις μας και αναμένω και εσείς κάθε μέρα όσο περνάει να ερχόμαστε πιο κοντά και να δίνουμε μαζί τον αγώνα. Δεν έχουμε μαγικές λύσεις, ούτε έχουμε μαγικούς υποστηρικτές. Να σας πω ένα αστείο. Όταν ξεκίνησα μου λέγανε ότι αν δεν έχεις 100.000, έλεγε ο ένας, 200.000, έλεγε ο άλλος, 50.000, έλεγε ο άλλος, μισό εκατομμύριο έφτασε ένας. Να δώσεις, δεν πρόκειται να βγεις δήμαρχος. Λοιπόν, δεν τα έχουμε. Έχουμε όμως την αγάπη σας και με τους σπόρους τους δικούς μας και τους υλικούς και τους ανθρώπινους θα πάμε μπροστά. Και να ξέρετε ότι τα καθεστώτα πέφτουν πριν και την τελευταία στιγμή πριν πέσουν ακόμα λένε ότι είναι ισχυρά. Μπορείτε να δείτε τι έγινε στη Λιβύη του Καντάφη, στην Αίγυπτο του Μουμπάρακ και άλλων. Μη φοβάστε τις καθεστικές δυνάμεις. Εμείς ξεκινάμε, θα είμαστε όλοι μαζί. Ήδη η σημερινή παρουσία σας είναι εξαιρετικά σημαντική και κάθε μέρα που θα περνάμε θα κάνουμε ένα βήμα περισσότερο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, μέσα στη... με συνεπήρε ο λόγος μου, ήρθε και ο Μιχάλης ο Σταυριανουδάκης, ο δήμαρχος Δάφνης Σιμητού. Και κλείνοντας, θα του ζητήσω να κλείσει αυτό στην εκδήλωση. Πού είναι το Εγώ να πω ότι είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή στήριξαν την υποψηφιότητα του Γιώργου, γιατί πιστεύω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει στη Νέα Σμύρνη να αλλάξει σελίδα και το δεύτερο είναι ότι στο πρόσωπο του Γιώργου, του Λαρίση, ενός ανθρώπου νέου που έχει βιογραφικό στη ζωή του, να το στηρίξουμε όλοι και έχει την ικανότητα να οδηγήσει το Δήμο εκεί που του αξίζει. Καλή επιτυχία και όλοι μαζί δίπλα του στον αγώνα που ξεκινάει από σήμερα. Ο Άγιος ο Βίγκας, ο λεκανοπαιδιάρχης της ΟΝΕΔ, φίλος και θα είναι κενωνός του παιδιού μου. Θέλω να έρθει και με τα υπόλοιπα παιδιά της ΟΝΕΔ να τραγουδήσουμε και να κλείσουμε την εκδήλωση. Άγι, πού είσαι? Άγι! Δεν πειράζει. Καλή μέρα σε όλους.